Αγαπητοί τηλεθεατές, πέτε, ενώ είχαμε ησυχάσει σε αυτόν τον τόπο μετά την απόσυρση της τροπολογίας περί του θρησκεύματος, νέες ανησυχίες για τις ταυτότητές μας, γιατί δεν μας αφήνουν εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι είμαστε σχεδόν του ελληνικού λαού, δεν μας αφήνουν, λέγω, να ορίσουμε εμείς πώς θέλουμε την ταυτότητά μας. Ξένα κέντρα αποφάσεως, μέσα στα οποία κινούνται και οι δικοί μας και μας έχουν εντάξει σαν θα λέγαμε να είμαστε μια άπειρα. Δεχόμαστε και πρώτο ψήφισμα της Ευρωβουλής, το οποίο είχαμε σχολιάσει, είναι το ψήφισμα το πρώτον, το οποίο είχε έλθει εδώ στην Ελλάδα στις 27/1/1993 και τώρα είναι το δεύτερο ψήφισμα, το οποίο ήλθε προσφάτως στις 30 Απριλίου. Δηλαδή μέσα σε 3 μήνες θεώρησε καλό η ευρωπαϊκή κοινότητα πάλι να ταράξει τα ήρεμα ύδατα και να μας φέρει πάλι προδηλήματος. Αξίζει να λεγόμαστε Ευρωπαίοι ή να κοιτάξουμε καλύτερα να είμαστε αποκλειστικά Έλληνες, για να μείνουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ευρωπαίοι σημαίνει να εγκαταλείψουμε την εθνική μας ταυτότητα. Ευρωπαίοι σημαίνει να πάψουμε να νιώθουμε Έλληνες, να πάψουμε να νιώθουμε πως έχουμε εκπροσώπους τους οποίους ψηφίζουμε, να πάψει να λειτουργεί αυτό το κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να έχει φωνή. Εάν η Ευρωβουλή στερεί και το κοινοβούλιο μας ακόμα της νομικής φωνής, θα λέγαμε υποστάσεως, ώστε να μην έχει φωνή, να μην μπορεί να ψηφίζει νόμους, τότε πού πάμε, για ποια Ευρώπη μιλάμε, για την Ευρώπη των 12 ή των 15 ή των περισσότερων ή ο λιγοτέρων που θα είναι ίση προς ίσους, ή μιλούμε για απεικιοκρατία των λόρδων και των βιομηχάνων και των πλουσίων και των οικονομικών ισχυρών της Δύσεως. Ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Δεν είμαστε ένα έθνος το οποίο ισότιμα μετέχουμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα? Τι δουλειά έχει λοιπόν η ΕΟΚ να μας ταλαιπωρεί και να απαιτεί να έρχεται δηλαδή σε αντίθεση με όλη την συνείδηση του ελληνικού λαού, με την παψηφία του ελληνικού λαού, και να απαιτεί η ΕΟΚ να αλλάξουμε τις ταυτότητες και να τις κάνουμε όπως αυτοί θέλουν. Όχι όπως θέλουμε εμείς. Εάν έλεγαν να κάνουμε βιομηχανίες κατά την κρίση τους, να κάνουμε την οικονομία μας κατά την κρίση τους, να κάνουμε στρατό κατά τις υποδείξεις τους, να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τις προτιμήσεις τους, θα λέγαμε ναι, μπορούν να εκφράζουν την γνώμη χωρίς να μας αποκλείουν την δική μας γνώμη και την αντίρρηση και την ελευθερία, θα λέγαμε, να σκεφτούμε και να αντιδράσουμε, να επιλέξουμε, να δεχτούμε ή να απορρίψουμε. Φυσικά, μέσα στο πνεύμα της κοινοτικής ατμόσφαιρας. Δηλαδή, η κοινότητα είναι
ένας τρόπος να αφομοιωθούν οι μικροί λαοί και προπαντός η μόνη ορθόδοξη χώρα η οποία είναι στην ΕΟΚ που είναι η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα των 9,5 εκατομμυρίων Ελλήνων πρέπει λοιπόν να είναι μια μελιτέα ποσότητα και να θεωρείται σαν παρονιχίδα μέσα στην ΕΟΚ. Υπάρχει λαός, υπάρχει βουλή. Γιατί μας ταλαιπωρούν λοιπόν με τα δύο αυτά ψηφίσματα και με τόσες πιέσεις και με τόσες υποσχέσεις και με τόσα ανταλλάγματα τα οποία υπόσχονται, είτε λέγονται αυτά Ευρωβουλή, είτε λέγονται λόμπι, είτε οποιοδήποτε του εξωτερικού θα λέγαμε σκοπιμότητες και δυνάμεις που υπόσχονται μεν, αλλά τις υποσχέσεις τους τις ξεχνούν όταν εμείς υποχωρήσουμε και κάνουμε το χατήρι τους. Μας ανησυχεί λοιπόν αυτή η κατάσταση. Λες και είναι όλοι τους τοποθετημένοι τόσο αρνητικά απέναντι της Ελλάδος ώστε να έρχονται κόντρα και σε αυτές ακόμα τις τόσο λεπτές υποθέσεις όπως είναι η ταυτότητά μας. Διάβασε ο ελληνικός λαός σε κάποια φύλλα εφημερίδων ότι ο Υπουργός Εσωτερικών θα προτείνει λοιπόν, θα καταθέσει σε λίγες μέρες, θα καταθέσει τροπολογία για την μη αναγραφή του θρησκεύματος. Είχε κατατεθεί προηγούμενη τροπολογία για την προαιρετική αναγραφή. Δηλαδή, πού πηγαίνουμε κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών? Από το κακό στο χειρότερο? Αντί να πείτε ο ελληνικός λαός που εκφράζεται και με την ιεραρχία και την σύνοδο και το αγιονόρος και συλλόγους και όλο τον ελληνικό λαό, αντί να πείτε ο ελληνικός λαός ζητάει λοιπόν ταυτότητα όπως την θέλει αυτός, εσείς αγνοείτε και πάλι όλο τον ελληνικό λαό και την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Σύνοδο και το όρος και συλλόγους και θεολόγους και παπάδες και δεσποτάδες και καλογέρους και όλο τον κόσμο. Και τι σας έκαμε λοιπόν να αναγγείλετε, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, ότι θα καταθέσετε τροπολογία νέα που θα θέτει, θα λέγαμε, θέμα της μη αναγραφής της ενδείξεως του θρησκεύματος, ώστε δηλαδή να υπάρχει ένα δελτίο ταυτότητος χωρίς να περιέχεται η ένδειξη θρήσκευμα. Ως γνωστόν, το θρήσκευμα είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε, όπως πολύ φεδρά είναι τα σχόλια της εφημερίδος Καθολικής, θα δούμε στη συνέχεια, ότι άλλο είναι ο πολίτης και άλλο είναι ο θρησκευόμενος, άλλο είναι η ταυτότητα η αστυνομική και άλλο είναι η θρησκευτικότητα. Μήπως έχουμε δύο άτομα? Όταν θρησκεύει κανείς είναι άλλο άτομο και όταν δεν θρησκεύει και είναι απλώς και διεκδικεί τα δικαιώματα τα κοινωνικά, γίνεται άλλο πρόσωπο και άλλο άτομο. Ένας είναι, μία είναι η ταυτότητα η οποία δεν πρέπει να κρύβεται. Ξέρουν αυτοί τα λόμπι και οι παπικοί και οι χιλιαστές που αντιδρούν σε αυτήν την απέτηση του ελληνικού λαού να τίθεται το θρήσκευμα, να ξέρει αυτό το κράτος ποιοι είναι οι πολίτες και να μην δίνονται να εισχωρήσουν, όπως λέγαμε, μέσα στα ιερά και όσια, στα άδειλα θα λέγαμε, στα άδειτα των κρατικών υπηρεσιών, των μυστικών, οι χιλιαστές που μπορούν να μας προδώσουν σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο, ούτε μέσα στην παιδεία να διδάσκουν θρησκευτικά οι ουνίτες, να διδάσκουν παπισμό, οι χιλιαστές χιλιασμό, οι αιρετικοί την αίρεση, στο 100% των ελληνοπαίδων που είναι ορθόδοξοι και αν σπάνια σε κάποια περίπτωση υπάρχει, όπως λέγαμε, μια εξαίρεση, ένας μαθητής να είναι χιλιαστής, ευαγγελικός, παπικός, τότε αυτός εξαιρείται και εξέρχεται από την αίθουσα, δεν διδάσκεται. Και αν υπάρχουν πολλοί μαθητές σε μια πόλη, διορίζεται προς διδασκαλίαν ειδικός καθηγητής, ώστε να μην παραβιάζεται η ελευθερία θρησκευτική κανενός. Λοιπόν, δεν έφτανε και αυτό που μας ταράσει, θα λέγαμε, και μας εξοργίζει, ότι θα γίνει νέα τροπολογία για να μην υπάρχει η ένδειξη θρήσκευμας στις ταυτότητες, αλλά ανακοινώθη ότι επιπλέον αρχίζει η διαδικασία εκδόσεως των νέων ταυτοτήτων, γιατί έχει υπογραφεί η σύμβαση με την αρμόδια
εταιρεία, μηδότερη εταιρεία, η οποία ανέλαβε να εκδώσει αυτές τις ταυτότητες. Είναι λυπηρόν, λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο, τον τόσο ιστορικό και μαρτυρικό, να ασχολούμεθα συνεχώς με ένα θέμα, στο οποίο επιμένει ο ελληνικός λαός και επιμένουν κάποιοι, θα λέγαμε, παράγοντες, και δίνουν το δικαίωμα στην Ευρωβουλή να μας στέλνει και δεύτερο ψήφισμα, με το οποίο μας ζητάει να μην υπάρχει ή δυνατόν καθόλου η ένδειξη θρήσκευμα στις ταυτότητες. Οι αίτιοι που προκαλούν αυτά τα ευρωψηφίσματα είναι οι χιλιαστές, οι παπικοί και οι Εβραίοι. Κυρίως αυτές οι τρεις θρησκευτικές μειονότητες, οι ελαχιστότατες, και θα λέγαμε θα αποτελέσουν κανόνα που θα συμμορφωθεί όλο το ελληνικό έθνος. Σε τι τους αδίκησε η αναγραφή του θρησκεύματος των, το οποίο θέλουν να υποστηρίξουν, το οποίο θέλουν να στηρίζεται από, και να προστατεύεται από το Σύνταγμα? Σε τι τους πειράζει να αναγραφεί το θρησκεύμα τους? Είναι άλλοι βαθύτεροι λόγοι, και όσων επιμένουν, αγαπητοί τηλεθεατές, τόσο αποκαλύπτονται ότι έχουν σκοτεινούς και δόλιους σκοπούς να οδηγήσουν σε περιπέτειες αυτό τον ελληνικό τόπο και να ασκήσουν ανενόχλητοι τις προπαγάνδες τους, τις αφελληνιστικές και τις αποορθοδοξοποιητικές, τις αιρετικές προπαγάνδες τους. Αλλά να δούμε το δεύτερο αυτό ευρωψήφισμα, το οποίο εστάλει προσφάτως από την Ευρωβουλή και αποτελεί, θα λέγαμε, μία νέα πρόκληση και μία νέα προσβολή για τον ελληνικό λαό, ακόμα και για την κυβέρνηση. Ψήφισμα λοιπόν β3-0554-0600-0613-93. Ψήφισμα σχετικά με την υποχρεωτική μηνία του θρησκεύματος στο ελληνικό δελτίο ταυτότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, το θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να νιώσουμε σαν ίση προς ίσους, για να νιώσουμε κάποια ασφάλεια ελευθερίας και, θα λέγαμε, εδαφικής ακεραιότητας ενώπιον των εξανατολών ή κάποιων άλλων ίσως απειλών. Αλλά τώρα αποδεικνύεται ότι αυτή η Ευρώπη, όπως την διαμορφώνουν τα πολλά εκατομμύρια των παπικών και προτεσταντών, έχουν σαν σκοπό να απειληθεί όχι μόνο η θρησκευτική μας, δική μας ελευθερία και συνείδησης για να μας ασκήσουν προσελητισμό, αλλά όπως βλέπουμε και στα καθημερινώς, θα λέγαμε, εξελισσόμενα γεγονότα, όπως στην Ιουγκοσλαβία και στις άλλες βαλκανικές χώρες, στα Σκόπια, όπως και σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολική περιοχή, βλέπουμε τις προθέσεις αυτών των δυτικών της Ευρώπης. Ότι μας θεωρούν εμάς σαν απικία, ότι είμαστε τρόποτε σαν δουλοπάρικοι και μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα, εντολές για να εκτελούμε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και δίνει τώρα εξετάσεις κατά πόσον μπορεί να μας εγγυηθεί μέσα στους κόλπους της την ισόκυρη μεταχείριση, την ισότιμη μεταχείριση, πώς μπορεί να μας μεταχειριστεί σαν λαό που μπορούμε να έχουμε την δική μας ταυτότητα, την εθνική, την οποία εξάλλου η ίδια συνθήκη του Μάστρικτ την υποστηρίζει. Αλλά να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν φταίμε εμείς, αγαπητοί ακροατές. Ξεκινήσαμε τις εκπομπές αυτές να μιλήσουμε για το μήνυμα της Ορθοδοξίας, να μιλήσουμε για τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας, να μιλήσουμε για την φυσιογνωμία, την ιδιαίτερη της Ορθοδοξίας μας, που έχει να δώσει σε αυτόν τον κόσμο αλήθειες, φως, το αλάτι των άρτων των επιούσεων των πνευματικών. Ξεκινήσαμε να μιλήσουμε για το πώς θα επιτευχθεί μια δικαιοσύνη και μια ειρήνη σωστή στον κόσμο, που έχει μεγάλο λόγο και μεγάλο ρόλο η Ορθοδοξία μας μέσα σε αυτή την παγκόσμια κοινωνία.
Και πού μας κατήντησαν. Αφενός οι παπικοί με τις αφαιρεσίες, τις ουνίες και τις επεμβάσεις στην Ορθόδοξη Ανατολή και αφετέρου τα σκανδαλώδια αυτά θα λέγαμε γεγονότα όπως εξελίσσονται με τις απαιτήσεις των Λόρδων. Τι δουλειά έχουν οι Λόρδοι να λύσουν τα προβλήματα της Γιουγκοσλαβίας και δεν βάζαν κάποιους απλούς θα λέγαμε βουλευτές. Λόρδοι, σου λέει εσείς είστε απικία, εσείς είστε οι φτωχολαοί και έρχονται οι Λόρδοι με τελεσίγραφα να ρυθμίσουν τα προβλήματα που καίνε τους λαούς μας, που καίνε την Ορθόδοξη Ανατολή, που καίνε και την Γιουγκοσλαβία, την Βοσνία. Πήγε λοιπόν ο Λόρδος, πάρτε λέγει αυτό, το δέχεστε ναι ή όχι, καμία τροποποίηση. Αυτή είναι η ελευθερία εκφράσεως της γνώμης. Αυτή είναι η σοβαρότητα με την οποία να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των λαών της Ευρώπης που θέλουν να γίνουν μια μέρα και αυτοί όλοι μέλη μιας ενότητας ευρωπαϊκής. Αυτή είναι η προοπτική που μας χαρίζουν να διατάσσουν δηλαδή δικτακτορικά και εμείς να υπακούμε και να εκτελούμε διαταγές αλλιώς τι. Πόλεμος λέει. Θα πέσουν τα αεροπλάνα να τσακίσουν κάθε αντίδραση. Μα τι είναι εδώ, Βιετνάμ είναι ή ο πόλεμος του κόλπου είναι. Και όταν δεν πέρασε αυτό το που το είχαν ψωμοτήρει τα δυτικά μέσα ενημερώσεις ότι ο Σλόβοντα Μιλόσεβιτς είναι ο Σαντάμ Χουσέιν των Βαλκανίων, όταν το παραμύθι αυτό δεν έπιασε, είπαν ότι επιτίθενται οι Σέρβοι με τα άλλα παραμύθια, άλλα ψέματα. Όλοι οι Δύση και η Αμερική ακόμα χόρτασαν με τα μέσα ενημερώσεως με ψέματα. Με ποιο σκοπό αγαπητοί ακροατές, να υπηρετήσουν την αλήθεια, την δικαιοσύνη, να υπηρετήσουν την ελευθερία των λαών, τα δικαιώματα των λαών, όχι. Να κατασυκοφαντήσουν τον Ορθόδοξο Σερβικό λαό, όπως κατασυκοφαντούν και τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό, ώστε η παγκόσμια κοινότητα να στραφεί ενάντια προς τους Ορθοδόξους και να ζητηθεί επομένως και η επέμβαση στρατιωτική. Λοιπόν, τι είναι οι Ορθόδοξοι λοιπόν λαοί, είναι απικοί επειδή είμεθα φτωχότεροι εμείς ή έστω και επάμπτωχοι να είμεθα. Αυτή είναι η αδελφική αλληλεγγύη, αυτή είναι και η χριστιανική τους μαρτυρία. Θα συμπληρώσουμε και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή για τον προσελητισμό και σήμερα ό,τι προλάβουμε θα συμπληρώσουμε για να δούμε την απάτη και το ψεύδος της χριστιανικής δήθεν μαρτυρίας των δυτικών που δεν είναι χριστιανική μαρτυρία Χριστού και Ευαγγελίου, δεν είναι μαρτυρία ελευθερίας και αγάπης, δεν είναι μαρτυρία δικαιοσύνης και αληθείας, αλλά είναι μαρτυρία καπιταλιστική, μαρτυρία απικιοκρατική, μαρτυρία παπική φασιστική, μαρτυρία ναζιστική, μαρτυρία να υποταγούμε εμείς να διαλυθούμε αν δεν υποταγούμε στον Πάπα που τον παριστάνουν ως τον μοναδικό θρησκευτικό ηγέτη της Ευρώπης. Άρα να διαβάσουμε λοιπόν. Λοιπόν το ξανατονίζουμε. Η ευρωπαϊκή λοιπόν κοινότητα αυτοκατηγορείται και σκάβει τον λάκκο της όταν συμπεριφέρεται έτσι στους λαούς. Και στο σερβικό λαό και στη Βοσνία όπως προαναφέραμε, αλλά και στον ελληνικό λαό και είδαμε πόσο μας σεβάστηκαν και στα μακεδονικά και στα σκοπιανά και στα βορειοπυρωτικά και στα κυπριακά. Είδαμε τα ψέματα τους πόσο μεγάλοι ψεύτες και απατεώνες είναι. Λοιπόν, αυτοί οι ψεύτες και οι απατεώνες της ΕΟΚ που μας υπόσχονται φούρνους με καρβέλια, που μας υπόσχονται νέα τάξη πραγμάτων, που μας υπόσχονται ελευθερία και δικαιοσύνη, έρχονται τώρα κατ' επανάληψη να μας αδικήσουν. Και δεν έφτανε ο ονειδισμός που μας έκαμαν και στο Σκοπιανό και στο Βορειοπυρωτικό και στο Κυπριακό και σε τόσα άλλα μας προβλήματα, έπρεπε να επιμείνουν τόσο πολύ για όνομα του Θεού και στις ταυτότητες. Πολλοί που τους νοιάζει αυτούς σαν κράτη φυσικά, δεν τους νοιάζει.
Είτε γράψουμε εμείς χριστιανούς ορθόδοξους, είτε δεν γράψουμε ταυτότητα, ούτε τους νοιάζει. Είτε πάρουμε ταυτότητα ηλεκτρονική με μαγνητική λωρίδα και φακέλωμα και ΚΑΜ, δεν τους νοιάζει αυτούς σαν πολιτικούς αρχηγούς. Τους νοιάζει όμως τον Πάπα που θέλει να αφανίσει την Ορθοδοξία. Νοιάζει όμως τις προπαγάνδες. Και ποτεσταντικές και παπικές και χιλιαστικές προπαγάνδες που θέλουν να καλύπτονται, να κρύβονται κάτω από τον μανδύα του αθώου, του αγνώστου, ποιος είναι αυτός δεν ξέρουμε, τη θρησκευμά και δεν το γνωρίζουμε. Διώξτε τον λοιπόν δάσκαλο, διώξτε τον καθηγητή σε εκκλησιαστικές σχολές, βάλτε τον να γίνει και στρατηγός, να δώσει το πρόσταγμα της μάχης και να πει πετάξτε τα όπλα σε μια επίθεση εχθρών, αν είναι χιλιαστής ή αν εξυπηρετεί άλλη προπαγάνδα. Λοιπόν, δεν μπορεί πλέον να γίνονται, δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά αυτά από τον ελληνικό λαό. Αν η κυβέρνηση έχει σκοπιμότητες να υποχωρεί και να υποχωρεί ή και στη συμφέρει για κάποιους λόγους, για κάποια ανταλλάγματα, δεν ξέρουμε ποια, ούτε μας απασχολεί. Ο Κύριος είδε και ο Κύριος γνωρίζει λοιπόν να ανέχεται μια-δυο φορές το δις εξ αμαρτίνου κανδρός σοφού. Είναι λάθος της κυβερνήσεως να θέλει για δεύτερη φορά να καταθέσει τροπολογία και μάλιστα με χαιρότερους τώρα όρους να απαλληφθεί τελείως η ένδειξη θρήσκευμα. Θα πούμε και στην επόμενη εκπομπή και όσο προλάβουμε θα τονίσουμε σήμερα. Να δούμε λοιπόν τι λέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο δεύτερο αυτό ευρωψήφισμα. Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 1993, της 21 Ιανουαρίου, ναι, σχετικά με την ελευθερία θρησκευμάτων στην Ελλάδα. Το έχουμε εδώ, το έχουμε σχολιάσει και θα αναφέρουμε μια παράγραφο πάλι σήμερα. Β. Έχοντας υπόψη την υπαναχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ύστερα από την αρνητική ψηφοφορία στην Βουλή των Ελλήνων, απέσυρε τροπολογία που προέβλεπε την κατάργηση της υποχρεωτικής μηνύας του θρησκεύματος στο Δελτίο Ταυτότητας. Δηλαδή, τι λέγει εδώ η Ευρωβουλή. Έχει υπόψη τι, υπαναχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέσυρε την τροπολογία με τα αρνητική ψηφοφορία. Τι να έκανε λοιπόν η κυβέρνηση, κυρία Ευρωβουλή, τι να έκανε, να επέμενε, να ψηφιστεί, οπότε δεν θα μπορούσε να ξαναφέρει νέα τροπολογία. Έξυπνα λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών απέσυρε την τροπολογία, να μην είναι το δεδικασμένο της ψηφοφορίας της κανονικής και να μην μπορεί πλέον να καταθέσει νέα τροπολογία. Την απέσυρε λοιπόν με την πρόθεση να την ξαναεπαναφέρει, ώστε να κάνει το δικό σας χαρτίρι, κυρία Ευρωβουλή, που νομίζεις ότι μπορείς τέλος πάντων να μας μεταχειρίζεσαι σαν άβουλα πλάσματα, να μην έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εμείς τη δική μας ταυτότητα όπως την θέλουμε, που δεν αντιβαίνει στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η συνθήκη του Maastricht δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την ταυτότητά μας όπως την ορίζει ο σχετικός νόμος. Λοιπόν, η ελληνική λοιπόν κυβέρνηση απέσυρε την τροπολογία γιατί δεν ήταν δυνατόν να πάρει την ψήφο, να την θέσει σε ισχύ, να την κάνει νόμο. Επομένως, συνεχίζει. Γάμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική μηνύα του θρησκεύματος στο Δελτίο Ταυτότητας αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου, όπως αναφέρονται στον Οικουμενικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αερολογία. Εδώ έχουμε τις διεθνείς συμβάσεις και θα διαβάσουμε τα σχετικά άρθρα να δείτε πόσον μας λένε ψέματα. Τι λαμβάνει λοιπόν υπόψη το Ευρωβούλιο, ότι η υποχρεωτική μηνύα του θρησκεύματος στο Δελτίο Ταυτότητας αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου. Δεν μας μιλάει τώρα για σύνταγμα ελλαδικό, γιατί το σύνταγμα δεν τους υποστηρίζει, το ελλαδικό. Ότι παραβιάζεται λέει ελευθερία του ατόμου. Δεν μας λέει τώρα για θρησκευτική συνείδηση, γιατί και εκείνο το επιχειρημάτως έχει πέσει. Μας μιλάει για ελευθερία του ατόμου, περί θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου, όπως αναφέρονται στον Οικουμενικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Να δούμε λοιπόν τι λέγει ο Χάρτης των Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
Λοιπόν, ακριβώς είναι το άρθρο 18 και 19 της καταστατικής αυτής χάρτας που είναι για όλο τον κόσμο της Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 10 Δεκεμβρίου του 1948. Άρθρο λοιπόν 18 και 19. Στο άρθρο 18 αναφέρεται στη θρησκευτική ελευθερία. Να το διαβάσουμε. Κάθε άτομο, παράγραφος 1, άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Κάθε άτομο λοιπόν έχει το δικαίωμα της ελευθερίας, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη δασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. Πού τους παραβίασε λοιπόν η αναγραφή, η οποία βεβαιώνει την ελευθερία να πιστεύει κανείς ό,τι θέλει, να αναγράφει την πίστη του στο θέατρο που την αντιδεικνύει πουθενά, παρά μόνο σε μια κρατική υπηρεσία, και να θρησκεύει και στους χώρους του. Αυτά υποστηρίζει το άρθρο 18 της Οικουμενικής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και λέγει ότι μπορεί να εκφράσει κανείς τη θέρα, μπορεί να αλλάζει η θρησκεία κλπ. Πού είναι λοιπόν η παραβίαση? Πάμε στο άρθρο 19 της αυτής Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, δηλαδή. Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και από όλο τον κόσμο. Πού υπάρχει λοιπόν παραβίαση της ελευθερίας αυτής της ατομικής με την αναγραφή του θρησκεύματος? Αντίθετα, βεβαιώνεται η ελευθερία ότι είναι κανείς προτεστάντης να διδάσκει τις αλήθειές του, να γράφει και να τις διαδίδει ελεύθερα. Γιατί να τις κρύβει, γιατί να κρύβει την ταυτότητά του και υποχθώνει να διαδίδει ιδέες, δηλαδή να είναι η μία αναγραφή, ένας δούριος ύπος? Μα δεν είναι σωστό αυτό, γιατί αυτό αντιβαίνει προς τα άρθρα τα οποία ορίζουν ότι ο καθένας είναι ελεύθερος και δεν πρέπει να παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία του άλλου με την απεριόριστη ελευθερία του ενός να άλλον και να διδάσκει κρυφά πλάνες αιρετικές χωρίς να λέει ποιος είναι. Χωρίς να λέει ποιος είναι και τι είναι αυτά τα οποία διδάσκει. Αλλά να πάμε και στην άλλη, να πάμε εμείς ακόμα παραπάνω μία σύμβαση που είναι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως είναι πάλι ακριβώς άθρον 18 και 19, συμπίπτουν τα νούμερα. Παν πρόσωπον, άθρον 18 έχει δικαίωμα επί της ελευθερίας, της σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. Το δικαίωμα τούτο υπονοεί το ελεύθερον διατηρήσεως ή ασπασμού θρησκείας ή πίστεως κατ' εκλογήν, καθώς και το ελεύθερον εκδηλώσεως της θρησκείας ή πεποιθήσεως κατ' ιδίαν ή από κοινού, δημοσία ή ιδιαιτέρως, για τις λατρείας και τελετών, για το τελεστιών και διδασκαλίας. Είδατε πουθενά καμία παραβίαση? Αντίθετα, απαιτεί για να γίνει η εκδήλωση του θρησκεύματος να υπάρχει η δήλωση. Εμείς δεν ζητάμε και δήλωση ενώπιον αρχών και ενώπιον ακροατηρίου, μια αναγραφή σε ταυτότητα. Απλή αναγραφή, μια λέξη. Δεν είναι δήλωση αυτή, ούτε εκδήλωση είναι. Αφού λοιπόν κατοχυρώνονται η εκδήλωση και η διακήρυξη των πεποιθήσεων, εκείνο που παραβιάζει είναι η αναγραφή. Τι υποκρισίες. Ουδίστηνατε να υποστεί εξαναγκασμόν προσβάλλοντα την ελευθερία του να διατηρεί ή ασπάζεται τη θρησκεία η πεποίθηση της εκλογής του. Τρία παράγραφος στο αυτόθρο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η ελευθερία, παράγραφος 3, εκδηλώσεις της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, υπόκειται στους εκ του νόμου περιορισμούς, ήτινες απαιτούνται για την προστασία της δημοσίας ασφαλείας, τάξεως και υγιεινής ή ηθικής ή των ελευθεριών και βασικών δικαιωμάτων του πλησίων. Ειδού λοιπόν ότι δεν είναι ανεξέλεκτη η ελευθερία, ότι έχει και περιορισμούς και τα υπόλοιπα. Αλλά ας πούμε στο άθρο 19 και να προχωρήσουμε. Ουδείς δύναται να ενοχληθεί για την γνώμη του. Παν πρόσωπον έχει το δικαίωμα της ελευθέρας εκφράσεως.
Και αυτό το διεθνές σύμφωνο το δεν το αναφέρει η Ευρωβουλή, αλλά το ανέφερα να δείτε ότι εμείς βάζουμε και άλλα διεθνή, θα λέγαμε, κείμενα για να αποδείξουμε ότι ουδεμία, παραβίαση της σχετικής ελευθερίας υπάρχει, ούτε ατομικής ελευθερίας. Πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, την οποία επικαλείται το ψήφισμα του Ευρωβουλίου. Άρθρον 9 λέγει: «Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείες». Το δικαίωμα τούτο επάγεται, μας το εξηγεί, την ελευθερία αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων. Απαγορεύσαμε σε κανένα να αλλάξει θρησκεία και πεποίθηση. Ως και την ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκήσεων με μονομένος ή συλλογικός δημοσία ή κατηδίαν, για της λατρείας, της παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Εμποδίσαμε ποτέ κανένα? Ή αν αναγραφεί το θρήσκευμα στην ταυτότητα, εμποδίζεται αυτός να εκδηλώσει? Όταν εκδηλώνει δηλαδή, δεν αναγράφει απλώς, αλλά πομποδός φωνάζει τι είναι. Και σιωπηρός να γράψει αυτό παραβιάζει? Στο αυτό άνθρωπο παράγραφος 2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο εταίρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό του νόμου αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία. Δηλαδή, η ελευθερία εκφράσεως της θρησκείας περιορίζεται στους νόμους για τα ήθη, τα έθιμα, τα χριστά και την τάξη και ασφάλεια που αναφέραμε, όπως ορίζει ακριβώς ο νόμος. Για την δημοσία ασφάλεια, προάσπιση της δημοσίας τάξεως, υγιής κλπ. Πάμε στο άρθρο 10 της συμβάσεως, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως που επικαλείται το ψήφισμα του Ευρωβουλίου. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περί ελευθερίαν γνώμης, ως και την ελευθερίαν λήψης φορείων ή ιδεών άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον φυσικά εδώ εννοεί την ελευθερία να μεταδίδει, να έχει την ελευθερία γνώμης, ως και την ελευθερία λήψης μεταδόσεως πληροφοριών, ιδεών άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως, εννοείται όχι με την έννοια του παρανόμου προσελητισμού, και ότι αυτό απαγορεύεται παντού. Το απαγορεύεται το Σύνταγμα και όλα τα συντάγματα και της Ευρώπης ακόμα. Να μεταδίδει ιδέες απρόσωπα, με έντυπα, με ομιλίες, σε ανοιχτούς χώρους κλπ. Όπως θα πούμε, διακρίνοντας μάλιστα μεταξύ προσελητισμού και χριστιανικής μαρτυρίας, όπως θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Το παρόν άρθρο δεν κολλεί τα κράτη από του να υποβάλλωσιν τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως, εις κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας. Η άσκηση των ελευθεριών τούτων συνεπαγωμένη καθήκοντα και ευθύνας δύναται να υπαχθεί εις ορισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις προβλεπομένους υπό του νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια. Μα για μας τα λέγει αυτά, εμάς υποστηρίζει η κυρία της ΕΟΚ και το άρθρο αυτό περί των ατομικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, υπάρχουν περιορισμοί κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν μια σκοπιμότητα που βλέπονται από τον νόμο, όπως υπάρχει ο νόμος 1988, ο οποίος λέγει ότι το θρήσκευμα αναγράφεται υποχρεωτικά. Και ο νόμος καλώς έπραξε. Κακώς θα τον προσβάλλουν με νέες τροπολογίες οι κρατούντες. Λοιπόν, σε δημοκρατική κοινωνία, είμαστε δημοκρατική κοινωνία ή δεν είμαστε? Επανειλημμένως μας έχουν επενέσει. Όχι όμως να μας επαινούν μόνο όταν μεσολαβούμε να αποδεχτούν οι άλλοι ταπεινωτικούς όρους συνθήκης όπως είναι στη Βοσνία. Όχι μόνο τότε να μας επαινούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση που εδώ σε αυτόν τον χώρο υπάρχει, θα λέγαμε, η καλύτερα δημοκρατία. Καλύτερη και από αυτές τις δημοκρατίες των Δυτικών. Μέχρι τώρα λέμε. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, ο Θεός το ξέρει. Αν μείνουμε σωστοί Έλληνες, θα κρατήσουμε μια σωστή δημοκρατία, αλλιώς θα εκφυλιστεί. Με μια, θα λέγαμε, καπήλευση δημοκρατικού φρονήματος δήθεν, που δεν σημαίνει ποτέ, σημαίνει ότι
κρατεί η γνώμη των πολλών. Πλειοψηφία ορίζει και όχι μειοψηφία. Όχι τα λόμπι και οι Εβραίοι και οι χιλιαστές και οι παπικοί. Δεν είναι αυτοί που θα ορίσουν εδώ και το πολιτευμά μας και την ταυτότητά μας. Δεν είναι αυτοί που θα το ορίσουν. Το ορίζει η πλειοψηφία. Το ορίζει ο ελληνικός λαός. Το ορίζει η Βουλή. Και υπάρχει ο νόμος λοιπόν. Που ορίζει το θρήσκευμα υποχρεωτικό. Αλλά να συνεχίσουμε. Μπορεί λοιπόν και επιτρέπεται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ένα δημοκρατική κοινωνία, ένα κράτος, για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα ή δημοσία ασφάλεια, την πρόσφυση της τάξης και πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας ή της ειδικής, την προστασία της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρυπόθεση της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλιση του κύρους και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας. Το φαντάζεστε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, το να μην υπάρχει η αναγραφή θρησκεύματος και να μπουν χιλιαστές στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες, στην διδασκαλία των θρησκευτικών, στα δημοτικά κυρίως σχολεία και στα γυμνάσια και λύκεια. Το να μπουν να διδάξουν νύχτες και να κάνουν παπικούς στους ελληνόπαιδες. Το να μπουν, θα λέγαμε, προπαγανδιστές των ξένων, των Τούρκων, να αναλάβουν θέσεις κλειδιά. Θα πούν ότι είμαστε Έλληνες πολίτες, δεν τον ξέρεις από εκεί. Πού θα τον διακρίνεις, από το θρήσκευμα εκεί θα τον διακρίνεις. Εάν είναι μάρτυρας του Ιακωβά, αν είναι Εβραίος, αν είναι Μωμεθανός, θα πεις και στάσου, σε αυτόν θα δώσω να μου κρατήσει τη σημαία που δεν πιστεύει στο Σταυρό. Σε αυτό θα εμπιστευτώ τα μυστικά αρχεία του κράτους, τα μυστικά, θα λέγαμε, θα τον αφήσω να εισέλθει στα ιερά και όσια της πατρίδας ή της εκκλησίας και ορθοδοξίας. Μα αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ερωτάμε την κυρία Ευρωβουλή. Είναι ή δεν είναι άκυρον αυτό το ευρωψήφισμα το οποίο μας έστειλαν? Πού θεμελιώνεται λοιπόν όλος αυτός ο λόγος ότι μας στέλνει και μια και δεύτερη φορά ψήφισμα Ευρωβουλή και να μας πιέσει? Σου λέει, θα ακούσει ο ελληνικός λαός ότι η Ευρωβουλή στέλνει ψήφισμα και απαιτεί αυτό, άρα πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, η πολιτεία να υποταγεί, ας πούμε, να σταθεί προσοχή, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, καμία διαμαρτυρία, να έχουμε και ανταλλάγματα οικονομικά. Δεν πάσχουμε για τα IQ της ΕΟΚ, πάσχουμε για την ταυτότητά μας. Και τα IQ, αν μας ανήκουν, δεν τα, θα λέγαμε, απεμπολούμε και ούτε επιτρέπουμε να τα δώσουν στους Σκοπιανούς, να τα δώσουν σε εμάς. Προχωρούμε στο ΔΕΛΤΑ, στο ψήφισμα του Ευρωβουλίου, υπενθυμίζοντας ότι σε κανένα κράτος μέλος εξηρουμένης της Ελλάδος δεν αναφέρεται το θρήσκευμα στο δελτίο ταυτότητας. Ναι, και τι πειράζει αυτό την Ευρωβουλή? Μήπως αν πάμε στο εξωτερικό θα μας ρωτήσουν αν είμαστε Ορθόδοξοι? Τι τους ενδιαφέρει? Μήπως λοιπόν υπάρχει και κανένα άλλο κράτος να μας πούνε η Ευρωβουλή? Υπάρχει άλλο κράτος που να έχει 98% Ορθοδόξους, 98,2% Ορθοδόξους? Ή και να έχει 99% και πλέον Έλληνες? Εδώ είναι το μόνο θαύμα στον κόσμο μέχρι τώρα, ότι είμαστε ομοιογενείς. Τόσο θα λέγαμε ομοιογενείς στην Ορθοδοξία, στην πίστη και στην Ιθαγένεια, στην εθνότητα, ότι είμαστε Έλληνες 99% και πλέον, 99% Έλληνες, και 98,2% είμαστε Ορθόδοξοι. Θα πείτε τώρα, αυτό το αλλίωσαν? Απαντώ με αυτό σε κάποια χασκογελάματα σε ένα άλλο κανάλι ιδιωτικό που έλεγαν αγάπη, ωραία παιδιά λένε, εδώ έχουμε 1.000.000 ξένουριά. 1.000.000 αραπάδες, μαύρους, πράσινους, κιτρίνους, 1.000.000 κλέφτες, λοποδίτες, αναρχικούς. Μας έστειλε ο Σαλιμπερίσα κάτω όλους τους φυλακισμένους, αυτούς τους εγκληματίες, να κλέψουν, να αρπάξουν, να βιάσουν, να σκοτώσουν, να σφάξουν και να γυρίσουν πίσω όταν θελήσουν, αν θελήσουν. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι που θα τους δείξουμε αγάπη, με τους να ανεχόμεθα να μείνουν εδώ και να έρθουν και άλλοι και άλλοι. Μην κάνετε παιδιά, λένε, απαγορεύονται στους γιατρούς να μην κάνουν έκτρωση, και υπάρχει ένα δεδομένο ντοκουμέντο φρικιαστικό να κάθονται στο σκαμνί οι γιατροί που αρνήθηκαν να κάνουν έκτρωση, παρακαλώ.
Δηλαδή, σκοτώστε τα Ελληνόπουλα, οι νόμοι του κράτους, του ελληνικού, που μας τους έβαλαν από την ΕΟΚ. Δηλαδή, δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν κάνετε τον νόμο για το χιλιασμό. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν δώσετε, θα λέγαμε, άνοιγμα στο Βατικανό. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν καταργήσετε τη γλώσσα. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν αποποινικοποιήσετε τη μοιχεία. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν κάνετε αυτό. Τέλος πάντων, τι κέρατο είναι αυτή η ΕΟΚ. Μπορεί να μας πει, θα μας αλλάξει τα φώτα τελείως, δεν μας αφήσει τίποτε όρθιο. Λοιπόν, και απαντώ λοιπόν σε αυτούς που έχουν μια έτοιμη, πρόχειρη αγαπολογία. Αγάπα, λέει, αγαπώ, αλφα και ωμέγα, λέει, περιέχει τα πάντα. Ωραία λοιπόν, να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να μισούμε την πατρίδα. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, αυτούς που έρχονται να μας διαλύσουν, να μας καταργήσουν την ομοιογένεια, να μας καταργήσουν την ορθοδοξία. Αυτό είναι αγάπη. Ναι, αγάπη στους πάντες. Όχι να παίρνουν όμως αυτοί οι ξένοι λοποδίτες τα μεροκάματα των Ελλήνων. Όχι να είναι αυτοί που να είναι τρομοκρατία στις γειτονιές και να είναι κανείς κλειδαμπαρωμένος και να μπαίνουν και από το φεγγίτι μέσα αυτοί οι διαρρήκτες και να κατοικούν παρανόμως στα σπίτια του κάθε φτωχού λαού και να τους βγάζουν έξω με τη βία για να ξαναγυρίζουν και να λέει αστυνομία δεν πάω, δεν ανακατεύουμε, έχουν μαχαίρι, έχουν πιστόλια. Μα αυτό είναι λοιπόν η αγάπη. Εάν η αγάπη οδηγεί εκεί, δεν είναι γνήσια αγάπη. Εδώ δεν θυσιάστηκαν λοιπόν ούτε οι Αραπάδες, ούτε οι Μομεθανοί, ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Αλβανοί θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Για να έχουμε εμείς ελληνική πολιτεία και δημοκρατία. Να τους δεχτούμε αυτούς. Μέχρι σημείου που να μην μας βλάπτουνε την εθνική μας αξιοπρέπεια, ταυτότητα, ομοιογένεια, την ορθοδοξία μας και να μην μας απειλούν την εθνική μας ασφαιρεότητα, να μην μας απειλούν την τιμή μας, την περιουσία μας, να μην μας απειλούν, δηλαδή, να μην μας απειλούν ακόμα και την ζωή μας και το σπίτι μας. Τότε, αν δεν συμβαίνουν αυτά, τους αγαπάμε. Ελάτε, και χωράει ο τόπος, έχουμε ανεργία, έχουμε πλεόνασμα, θα λέγαμε, έργου, ελάτε όσοι είστε άνεργοι. Όχι να δημιουργούμε χίλια μύρια προβλήματα εμείς και να λέμε αγαπάτε αυτούς που ήρθαν εδώ. Μα εγκλήματα κάνουν αυτοί, σκοτώνουν, βιάζουν, ληστεύουν τόσα πράγματα αγάπη. Η αυτή η αγάπη λοιπόν είναι μορία. Αλλά να προχωρήσουμε και να συμπληρώσουμε. Κανένα κράτος λοιπόν δεν έχει ομοιογένεια 98,1% ως προς την ορθοδοξία, ως προς το θρήσκευμα. Επομένως εδώ είναι άλλη κατάσταση. Και καταλήγουμε. Υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία έκφρασης της γνώμης και η ελευθερία θρησκεύματος αποτελούν θεμέλια του κράτους, ναι, εδώ θεμελιώνονται κατά των τελειότερων τρόπων. Και ότι, δηλαδή, δεν είναι θεμελιωμένη η ελευθερία όταν γράφει το θρήσκευμα και πότε είναι θεμελιωμένη. Όταν θρησκεύει κρυφά για να κάνει προπαγάνδα. Όχι λοιπόν, όχι αυτές οι ατιμίες. Και καταλήγει, απευθύνει έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να τροποποιήσει οριστικά τις σημερινές νομικές διατάξεις ώστε να καταργηθεί εντελώς κάθε μνήμα, ακόμη και προαιρετική του θρησκεύματος, στο νέο ελληνικό δελτίο ταυτότητας και να μην ενδώσει στις πιέσεις που ασκούνται σήμερα εκ μέρους της Ορθόδοξης Ιεραρχίας ούτε στον υπερθεματισμό του εθνικισμού. Μας περνούν κουτορνήθια. Εθνικισμός η Αλβανία, εθνικισμός τα Σκόπια, εθνικισμός η Ιταλία και τελευταία μας ξεφούρνησαν ένα φρούτο, μας βγάλαν χάρτη που το βάλανε στην Ολυμπιακή που δεν περιέχει την Θράκη αλλά την κάνει η τουρκική τη Θράκη. Ναι, γιατί αυτή είναι η αγάπη τους. Εθνικιστές να είναι μόνο οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι ΕΕ και εμείς να γίνουμε αφελληνισμένοι. Μα δεν είναι σωστό αυτό. Ποτέ δεν είμαστε εμείς εθνικιστές υπέρ των μέτρων. Είμαστε εθνιστές, μάλλον οφείλω να πω, υπετονίστη ο εθνισμός μας. Γιατί μας ξυπνάνε αφού μας κοίμησαν μόνο με τα ωραία παραμύθια του σεξ, του ποδοσφαίρου, με τα ωραία παραμύθια των ντοκιμαντέρ που μας φέρνουν στο εξωτερικό. Μας ξυπνούν μόνο όταν είναι το μακεδονικό ή κάποια άλλα θέματα να μας απασχολήσουν. Λοιπόν, και καταλήγουμε
ότι θα ασχολήσουμε και με άλλα το ψήφισμα αυτό του Ευρωβουλίου στην επόμενη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές. Και να θυμίσω τώρα ποιοι είναι αυτοί που δεν είναι εθνικιστές. Ποιοι είναι λοιπόν οι Ιταλοί που μας υπέταξαν το 1940 και ποιοι είναι οι Φραγκολεβαντίνοι της, ένα παράδειγμα, της Σύρου Φερρυππίν. Τι έκαναν αυτοί. Όταν μπήκαν οι Ιταλοί λοιπόν μέσα στη Σύρο, αυτοί απειγόρευσαν τις καμπάνες των Ορθόδοξων Εκκλησιών να χτυπούν και χτυπούσαν τις Σουνίτικες και τις Παπικές καμπάνες μόνο. Τι άλλο έκαναν. Αυτοί υπηρέτησαν λοιπόν τον παπικό φασισμό και τον Μουσολίνι και με στολές ακόμα και των Ιταλών στρατιωτών. Χτυπούσαν τους Ορθοδόξους, δεν άφηναν ούτε τα κρυοπολία να δίνουν κρέας στους Ορθοδόξους χριστιανούς στην Σύρο. Κρατούσαν τα σφαχτά αυτά για να τα τρώνε όλα οι Ιουνίτες και οι Παπικοί. Σήκωναν σημαία ελληνική προτού μπουν μέσα εκεί οι Ιταλοί, δηλαδή σημαία ελληνική όταν πλησίαζαν τα Ιταλικά καράβια να καταλάβουν την Σύρο. Και έδειξαν και δείχνουν στην Σύρο μια τέτοια συμπεριφορά οι προσήλυτοι του Βατικανού που είναι μεν Έλληνες στην Ιθαγένεια, αλλά είναι παπικοί στο φρόνημα και στη συμπεριφορά και φασιστικοί. Να αναφέρουμε ένα άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Το 1991 λοιπόν στην Σύρο, όταν έγινε μια εκδρομή από την Αθήνα, ένα πούλμαν πήραν, νίκησαν να κάνουν περιήγηση στην Σύρο και ζήτησαν οι επιβάτες, οι εκδρομής, μια εκκλησία να εκκλησιαστούν, να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. Και ο οδηγός του πούλμαν που ήταν Ουνίτης, ο παπίκος, τους λέγει είναι κλειστές οι Ορθόδοξες εκκλησίες, δεν λειτουργούν και τους πήγε στο χωριό Φίνικα για να κοινωνήσουν με την Όστια, να κοινωνήσουν από παπική εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που θέλουν, αυτοί ακριβώς που θέλουν να καταργήσουν και το θρησκεύμα, ώστε ανεξέλεγκτα να ασκούν κάθε είδος προσιλητισμού. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα απαντήσουμε στο σε αυτό το επιχείρημα, το ψεύτικο ότι παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία, με το διαβάζοντας αποσπάσματα του άθρου του κυρίου Μαρίνου στην επόμενη εκπομπή, για να δούμε, είναι ένα άθρο κάλτης της Αναστασίου Μαρίνου, και με αυτό θα προχωρήσουμε στη συνέχεια να δούμε τι διαφορά έχει η γνήσια χριστιανική μαρτυρία από τον προσλητισμό, έστω και τον καλόπιστο, με τον οποίο θέλουν να καλύπτονται οι παπικοί και να ενεργούν προσλητισμό. Ευχαριστώ λοιπόν που με παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε και θα συμπληρώσουμε και θα δούμε και πολλά άλλα ντοκουμέντα και δημοσιεύματα και θα συμπληρώσουμε τώρα μόνο επικριματικά λέγοντας ότι το ψήφισμα αυτό του Ευρωβουλίου κατά λίγο είναι άκυρον, διότι προσκρούει το ψήφισμα του Ευρωβουλίου στον καταστατικό χάρτη του Ευρωβουλίου που είναι η Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και προσκρούει λοιπόν στο άρθρο 2 των κοινών διατάξεων, στην παράγραφο 2 του άρθρου Α. Η παρούσα συνθήκη ανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Εδώ είμαστε Έλληνες 98%. Δεν μπορεί να μας αγνοεί. Προσκρούει πάλι, για να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω, στο άρθρο σίγμα ΤΑΦ των κοινών διατάξεων που λέγει «Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των λαών της, των οποίων τα κυβερνητικά συστήματα βασίζονται στις δημοκρατικές αρχές». Η Ένωση λοιπόν σέβεται τα δικαιώματα αυτά τα οποία αναφέραμε. Και να αναφέρουμε τώρα και ένα άλλο άρθρο, μια άλλη παράγραφο. Το άρθρο 128, στη λέξη πολιτισμός, η κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Λοιπόν, μας σέβεται ναι ή όχι η ΙΟΚ, και αν μπορεί λέτε με ένα πνεύμα δηλαδή επικουρικότητας, είναι λάθος αυτό, γιατί στο ίδιο άρθρο 128 ορίζεται στην παράγραφο 5.
για να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με την διαδικασία του άρθρου 189 β, που διαβάσαμε μια παράγραφο, από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης χωρίς να εναρμονίσει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών. Προσέξτε, η ΕΟΚ έρχεται συμβουλευτικά να ενθαρρύνει χωρίς να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα η ΕΟΚ να επεμβαίνει στα εσωτερικά της ελληνικής νομοθεσίας και στην Βουλή των Ελλήνων και να πει: Βουλή, κακώς απέσυρες τροπολογία, κακώς ψήφισες νόμο το 1991, το νόμο 1988, κακώς ψήφισες νόμο περί υποχρεωτικής αναγραφής, κακώς απέσυρες την τροπολογία. Δεν μπορεί λοιπόν, το λέγει καθαρά στο άρθρο 128, η συνθήκη του Μάστρικ, στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, ότι η Ευρωβουλή, η ΕΟΚ, έρχεται να ενθαρρύνει, να ενισχύσει την βούληση του κράτους, χωρίς να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών. Λοιπόν, δεν θα μας ορίσει η Ευρωβουλή, ούτε η ΕΟΚ, μέχρι κεραίες, μέχρι κι αν θα γράψουμε ή δεν θα αναγράψουμε το θρησκευό μας στην ταυτότητα. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συμπληρώσουμε και θα ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.